Κυρίες και κύριοι, θα αρχίσω διαφορετικά από τον κύριο Κατρούγκαλο. Η χώρα αυτή δεν είναι μόνο γεωγραφικά σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, είναι και πολιτισμικά με κάποιο τρόπο και πολιτικά για πολλούς αιώνες και σίγουρα από την απελευθέρωση της Ελλάδας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό μας έχει οδηγήσει να έχουμε ενώπιόν μας μια σειρά από διλήμματα, όπως κυλούσε ο χρόνος. Δεν θα πάω πάρα πολύ πίσω. Θυμίζω σε τίτλους απλώς, μετά τη μεταπολίτευση, το ανήκομενη στην Δύση του Καραμαλή σε απάντηση της άλλης θέσης, ότι θα πρέπει να φύγουμε από την Ευρώπη, θα πρέπει να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, θα πρέπει να προχωρήσουμε μόνοι μας. Θυμίζω το άλλο δίλημα που τέθηκε το 2015, αν θα πρέπει να παραμείνουμε στο ευρώ και στην ευρωζώνη ή θα πρέπει και πάλι να αποχαιρετήσουμε και να γίνουμε Αλβανία νούμερο 2 στην περιοχή μας. Ευτυχώς και με τη δική μας βοήθεια απαντήθηκε με θετικό τρόπο το δίλημα αυτό. Και τώρα, στις μέρες μας, αυτές τις μέρες, ζούμε και πάλι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, ένα ακόμα δίλημα. Θέλουμε να προχωρήσουμε στο δρόμο της υπευθυνότητας και της κοινής λογικής, να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, να μην πάνε χαμένες οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών, να μην φεύγουν κατά δεκάδες χιλιάδες οι Έλληνες νέοι στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά, ή θα γίνουμε μια χώρα όπου θα επικρατήσει την βορυχία, η ακατάσχετη παρελθοντολογία, μια ακραία επιθετικότητα η οποία υπονομεύει το μέλλον της χώρας, εγώ προσθέτω για τον Υπουργό, υπονομεύει και τις όποιες προσπάθειες έχει κάνει αυτή η ίδια η σημερινή κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει τι είδους κυβέρνηση είναι. Είναι ευρωπαϊκή κυβέρνηση ή είναι μια ιδιότυπη κυβέρνηση η οποία δεν ταιριάζει στον ευρωπαϊκό πολιτικό χάρτη. Και αυτό ανεξάρτητα από τις όποιες ιδεολογικές μας διαφορές, αριστερός, κεντρός, δεξιός. Το θέτω ευρύτερα το ζήτημα. Με τι λοιπόν έχει να κάνει ο εξυγχρονισμός, κυρίες και κύριοι, για τον οποίο έχουμε έρθει εδώ σήμερα να συζητήσουμε? Για μένα με τρία πράγματα βασικά. Το πρώτο είναι η εθνική ενότητα. Η χώρα αυτή σέρνεται επί 10 χρόνια μέσα στο βάλτο μιας άνευ προηγουμένου κρίσης. Δεν δικαιούμαστε την ώρα που μπροστά μας είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος της γενιάς μας να έχουμε από δίπλα και ένα εμφύλιο πετροπόλεμο. Και αυτό αφορά όλους μας. Αλλά αφορά πρωτίστως τους εκάστοτε κυβερνώντες. Διότι το ταγκό θέλει δύο. Οι αντιπολιτεύσεις δεν κυβερνούν, κυβερνούν οι κυβερνήσεις και αυτές δίνουν τον τόνο. Και κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούν την κρισιμότητα των περιστάσεων. Το δεύτερο στοιχείο εξυγχρονισμού έχει να κάνει με τη θωράκιση των θεσμών. Τη διάκριση των εξουσιών, το σεβασμό της Βουλής, το σεβασμό της δικαιοσύνης. Δεν μπορούν οι κυβερνήσεις να μετέρχονται διαφόρων τρίκ προκειμένου να κερδίσουν μια χούφτα ψήφους. Δεν αξίζει για μια χούφτα ψήφους να την άξουμε στον αέρα τον τόπο. Και δεν μπορεί σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα μια κυβέρνηση να παριστάνει ταυτοχρόνως την αστυνομία, τη δικαιοσύνη, τον εισαγγελέα και οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν είναι σύγχρονη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και σίγουρα όλα αυτά δεν στέλνουν και ένα θετικό μήνυμα στους επενδυτές προκειμένου να αξιοποιήσουμε τα όποια συγκριτικά πλεονεκτήματα έχει η χώρα, αλλά όπως είπα και πριν και τις όποιες θυσίες έχουν κάνει οι Έλληνες πολίτες.
Άρα, εθνική ενότητα, ένα, θωράκιση των θεσμών, δύο, και τρίτον, κάτι απλό, αλλά νομίζω πρέπει να λέγεται εφαρμογή των καλών ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών. Εδώ πολλοί οι οποίοι παριστάνουν τους προοδευτικούς αυτή τη χώρα τείνουν να ξεχνούν τα παραδείγματα επιτυχίας σε όλες τις άλλες χώρες που είναι πιο μπροστά από μας και αναζητούν ακόμα κάποιους τρίτους και τέταρτους δρόμους για να φτάσουμε πού αλήθεια, πού. Ας κοιτάξουμε αν δεν μας αρκούν οι προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, τις άλλες χώρες που ήταν στο μνημόνιο και βγήκαν πριν από εμάς. Τους Κυπρίους, που είναι Έλληνες και τα κατάφεραν μια χαρά. Αυτό νομίζω πρέπει να το αντιληφθεί η κυβέρνηση το ταχύτερο δυνατόν, διότι νομίζω βρίσκεται σε μια σύγχυση. Μιλάει για μεταρρυθμίσεις, λέει ότι εκείνη έκανε πράγματα που δεν έκαναν άλλες κυβερνήσεις, όταν την ίδια στιγμή συκοφαντεί τις μεταρρυθμίσεις, τις δικές της μεταρρυθμίσεις. Λέει ότι θα πρέπει να απαλλαγούμε από αυτό το πλαίσιο της ελεύθερης οικονομίας, να οδηγηθούμε σε ένα κρατισμό και αλήθεια ποιους θέλει να πείσει, ποιοι επενδυτές θα πιστούν από μια τέτοια ρητορική και από μια τέτοια προσέγγιση. Και λυπάμαι να πω, την άκουσα προηγουμένως αυτή την προσέγγιση και από τον κύριο Κατρούγκαλο. Δεν μπορεί να προχωρούμε σε δύο βάρκες. Θέλουμε τις μεταρρυθμίσεις μεν, τις απεχθανόμαστε δε. Δεν μπορούμε να πείσουμε. Και προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το θέμα έχει να κάνει πάρα πολύ απλά με το DNA της ίδιας της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θέλει την εξουσία, γι' αυτό και συμβιβάσκει και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό της. Και γι' αυτό κάνει ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει την προσπάθεια. Και γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, και θα χαιρόμουν και για την απάντησή σας στη συνέχεια, δεν μπορείτε να μιλάτε, μιλήσατε εσείς ο ίδιος προηγουμένως, για αναστροφή αυτών των μεταρρυθμίσεων. Αναστροφή των μεταρρυθμίσεων σοβαρά. Και θέλουμε να προχωρήσουμε. Θα πάρετε πίσω πράγματα τα οποία έχουν γίνει και τα οποία έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, πράγμα που είναι προϋπόθεση για νέες δουλειές και για προκοπή του τόπου. Θα μιλήσετε μετά. Εγώ θέλω να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι νομίζω βασικό στίγμα στην προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων είναι η στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Περιορισμένο δημόσιο, στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που είναι και η προϋπόθεση για άσκηση ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής. Δεν μπορεί να γίνει ανάπτυξη από τον αέρα τον κοπανιστό, ούτε μπορούν να βρεθούν χρήματα για κοινωνική πολιτική από τον αέρα τον κοπανιστό. Έχω ζήσει προσωπικά, δεν είμαι θεωρητικός παρατηρητής της πραγματικότητας, έχω ζήσει προσωπικά την τελευταία δεκαετία, δωδεκαετία από μέσα την κατάσταση. Έχω δει τις επιθέσεις για την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Θα υπήρχε πρόβλημα με την άμυνα της χώρας, υποτίθεται. Έχω δει τις επιθέσεις για την αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής. Η Ελλάδα θα έμενε χωρίς αεροπλάνα. Και τώρα, ενώ χάναμε 1 εκατομμύριο την ημέρα, κερδίζουμε σε φόρους 1 εκατομμύριο την ημέρα από τις αερομεταφορές. Έχω δει τις επιθέσεις για την επένδυση της Κόσκο στο Πειραιά, η οποία επίσης θα κατέστρεφε τον Πειραιά και το λιμάνι. Και βλέπω ακόμα και σήμερα τη δυσανεξία των κυβερνώντων για επενδύσεις που οι ίδιοι έχουν προσυπογράψει, όπως είναι η επένδυση στο ελληνικό. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι, να προχωρήσουμε έτσι και κυρίως δεν γίνεται αυτήν την αντίληψη να την βαφτίζουμε προοδευτική αντίληψη. Είναι προοδευτικό να διώχνουμε επενδυτές τη στιγμή που η οικονομία μας υπολογίζεται ότι έχει ανάγκη από επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη πενταετία σε επενδύσεις. Είναι προοδευτικό να μένουμε προσκολλημένοι σε κρατικίστικες αντιλήψεις όταν είναι ολοφάνερο ότι με την υπερφορολόγηση δεν επιτρέπουμε στην μηχανή της οικονομίας να πάει μπροστά. Είναι προοδευτικό με αυτές τις δοξασίες να κρατάμε τους Έλληνες νέους στο εξωτερικό και να
γίνουμε στο τέλος μια χώρα γερόντων. Δεν είναι προοδευτικό να μην θέλουμε να αλλάξει τίποτα. Δεν είναι προοδευτικό να αγνοούμε την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Αυτή την επανάσταση πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Την επανάσταση της σοβαρότητας και της κοινής λογικής. Και γι' αυτό είναι που δεσμεύεται η Νέα Δημοκρατία.